ή θα τοποθετηθούν? Τοποθετούνται ήδη από την πρώτη σχολική ημέρα οι αναπληρωτές, οι οποίοι στην εξέλιξη της χρονιάς, γιατί υπάρχουν κενά που δημιουργούνται και μέσα στη χρονιά μετά τα Χριστούγεννα, θα είναι ένας αριθμός των 19.500 αναπληρωτών. Ήδη στα σχολεία έχουν πάει, την Παρασκευή που μας πέρασαν, 14.000 αναπληρωτές. Μάλιστα. Από αυτούς, για πρώτη φορά φέτος, ένα σημαντικό μέρος, μεγαλύτερο από πέρσι, έχει κατευθυνθεί στα σχολεία της ειδικής αγωγής, εκεί όπου η πολιτεία έχει ψηφίσει ένα νόμο για κατά προτεραιότητα προσλήψεις, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται προσλήψεις, εκεί όπου τα σχολεία αυτά λειτουργούν με βάση τον ηρωισμό των δασκάλων και βεβαίως την φοβερή θυσία, θα έλεγα, των γονιών. Φέτος παίρνουμε περίπου 2 με 2.500 παραπάνω αναπληρωτές από πέρσι. Από αυτούς ένα σημαντικό μέρος είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ποιο είναι, αν θέλετε, αυτό το παράδοξο? Το ΕΣΠΑ, όπως και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτεί δράσεις ανάπτυξης και της εκπαίδευσης. Αντί λοιπόν τα χρήματα αυτά να δίδονται επίσης. Καινοτομίας, βεβαίως. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αντί τα χρήματα λοιπόν να πηγαίνουν σε αυτές τις δράσεις, δυστυχώς πηγαίνουν στο να καλύπτουν στην ουσία ελλείψεις τακτικού προσωπικού που θα έπρεπε να καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Το κληρονομήσαμε αυτό, είναι μια πολύ κακιά κληρονομιά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι εύκολο έτσι με ένα μαγικό τρίκ να το αλλάξουμε, αλλά έχουμε την πρόθεση να αρχίσουμε να διορίζουμε μόνιμους με έναν ορίζοντα τετραετίας. Και έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η σχέση που υπάρχει, η οποία, επαναλαμβάνω, παράγει αποτελέσματα που ούτε την εκπαίδευση βοηθούν, ούτε βεβαίως τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Μας είπατε ότι παρανομείτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τώρα. Σας είπα ότι με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανοχή, βλέπετε υπάρχει το κατοικονομίαν που λέμε στις λύσεις, με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούμε κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν στις δράσεις που ανέφερα νωρίτερα για να καλύπτουμε τα κενά του τακτικού προϋπολογισμού. Διαφορετικά τα σχολεία θα είχαν κλείσει, δεν θα λειτουργούσαν. Ενώ τώρα, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους, παντού λειτουργούν τα σχολεία με κενά κάποια από αυτά, αλλά όχι κενά τέτοια που να δημιουργούν προβλήματα στον φέροντο οργανισμό του σχολείου, στο σχήμα της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Μόνιμοι διορισμοί γιατί δεν καταφέραμε να γίνουν φέτος? Είχαν προβλεφθεί στις 15.000 προσλήψεις για το 2015. Το σύστημα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο είχε βρεθεί αυτό το μεικτό σύστημα και δεν προλαβαίναμε βεβαίως να γίνει διαγωνισμός γραπτός του ΑΣΕΠ, ακόμη και να θέλατε, που από ό,τι ξέρουμε η κυβέρνηση θέλει να τον αλλάξει, τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε δημιουργηθεί ένα σύστημα πρόσληψης. Υπήρξε καθυστέρηση από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία ή ήταν άλλοι λόγοι που τελικά δεν καταφέρατε να κάνετε έστω και 2.000 προσλήψεις που σας είχαν δώσει από το... Να σας απαντήσω. Και μετά να περάσουμε και στον κύριο Γεωργουσόπουλο για να απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Μετά τις οποίες πορεύτηκε η χώρα από τον Ιανουάριο και μετά. Συνθήκες σκληρής διαπραγμάτευσης και καταναγκασμών. Και το αποτέλεσμα προέκυψε με την Μνημονιακή Σύμβαση. Γνωρίζετε ότι υπήρχε μια πολύ ισχυρή δέσμευση να μην γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο και από τις 15.000 προσλήψεις που είχαμε στην αρχή πει ότι θα μπορούσαν να γίνουν, μόλις που και προλάβαμε να επαναφέρουμε στο δημόσιο έναν αριθμό διαθεσίμων περίπου στην εκπαίδευση περίπου 3.000, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεύτερο βήμα. Κάποιοι στα νοσοκομεία πήραν που είχαμε ανάγκη, μεγάλες ανάγκες νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεύτερο βήμα, διότι όπως ξέρετε υπήρξε η κατάληξη που ξέρουμε όλοι με το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο βεβαίως έχει τους περιορισμούς που γνωρίζουμε όλοι. Δεν ισχύουν κατά την νόμη μας οι περιορισμοί ότι 10 προς 1, δηλαδή φεύγουν 10 προσλαμβάνει σε έναν, διότι θα έπρεπε να πάρουμε αρκετές 3.000 εκπαιδευτικούς στην δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση αυτόν τον περιορισμό. Ισχύει το πρόβλημα που έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά. Εάν έχουμε
μια καλή εξέλιξη του προϋπολογισμού του 2016, εάν έχουμε ένα μικρό έστω ένα μικρό περίσσευμα, 0,25 λέμε για το 2015, θα δούμε ποιο θα είναι. Κατά προτεραιότητα, και αυτό είναι δέσμευση κυβερνητική, θα έχουμε προσλήψεις στην εκπαίδευση, με αιχμή την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στην υγεία. Μάλιστα. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως που περιγράψατε, και αμέσως μετά έρχομαι στον κύριο Γεωργουσόπουλο, επειδή πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει απόψε πότε τελικώς θα λειτουργήσουν σε πλήρες ωράριο, σε πλήρη ανάπτυξη, τα σχολεία. Πότε θα μπορούν να ξέρουν τι ώρα θα πρέπει να πάρουν το παιδί τους στις 2 το μεσημέρι και όχι στη 1 και 4. Πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών οι οποίες εκκρεμούν? Στην ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί. Οριστικοποιείται αυτό? Βεβαίως. Αλλά όπως και πέρσι, δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο, μιλάω με ειλικρίνεια. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πιθανόν να υπάρξουν ορισμένες δυσλειτουργίες σε κάποια σχολεία. Δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα της γεωγραφικής κατανομής. Είδαμε τους αρκιούς. Δεν είναι μόνο τα νησιά, που είναι πάρα πολλά, δεν είναι λίγα, όπου είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε εκπαιδευτικούς για έναν και δύο μαθητές. Είναι πολλά ορεινά, δυσπρόσιτα μέρη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναγκαία αναδιάρθρωση στην τάξη. Δεν είναι πέραν του αριθμού των μαθητών που είμαστε δεσμευμένοι να μην αυξήσουμε, ενώ το 25 και το 27 σε δημοτικά και γυμνάσια λύκεια. Έχουμε περιπτώσεις μαθητές τάξεων, όπου ιδίως στα ΕΠΑΛ, όπου λόγω των κατευθύνσεων θα πρέπει να έχουμε ή έχουμε ολιγομελή τμήματα των 5, των 4, των 6, των 7 ανθρώπων μαθητών, και αυτό έχει το κόστος του. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό να τονίσω, η λειτουργία των σχολείων φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε καλύτερο επίπεδο από τη λειτουργία των προηγούμενων ετών. Και πιστεύουμε ότι όποια κενά υπάρχουν, γιατί θα υπάρξουν κενά, θα αντιμετωπίζονται σύν το χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσω τον κύριο Γεωργουσόπουλο λέγοντας πρώτα ότι υπάρχει και ένα βίντεο, μάλλον δύο βίντεο, κάποια ρεπορτάζ τα οποία έχουμε κάνει και θα δούμε στη συνέχεια της απόψινης εκπομπής. Το ένα αφορά τα ειδικά σχολεία και το δεύτερο αφορά τα προβλήματα έτσι όπως καταγράφονται, έτσι όπως αποτυπώθηκαν από την Σόνια Φίλη και την κάμερα της ΕΡΤ. Λοιπόν, κύριε Γεωργουσόπουλε, ο λόγος εσένα.